Για τον κύριο γιο, Γεωργιάδη δεν είπατε τίποτα τώρα. Λέτε, είπατε μπορεί και να θυμώσω. Ναι, εγώ θα πω ως απλός πολίτης, τι το λέει ο Παπαγγελόπουλος, έχει στοιχείο και το λέει ή το πετάει στον αέρα. Όχι, είπα. Ναι. Φαίνεται δεν έγινε κατανοητός. Συγγνώμη, παρακαλώ. Έθεσα ένα ερώτημα, ρητορικό. Ναι. Είπε ότι πρέπει να ερευνηθούν οι κατηγορίες. Και εγώ λέω, να ερευνηθούν οι δικές μου. Γιατί υπήρξε αυτή η αντίδραση στην έρευνα για την Οβάρτης και είπαν όλα αυτά όσα είπαν. Έχει να φοβηθεί κάτι ο κύριος Γεωργιάδης ή να κρύψει? Μην ξεχνάμε ότι η έρευνα συνεχίζεται σε βάρος του. Ναι. Αλλά ας προχωρήσουμε στον κύριο Παπά. Μάλιστα. Γιατί καταβάλλεται μια προσπάθεια που είναι συνέχεια της αλητείας, να διαστρέφουν την πραγματικότητα. Προσπαθούν καταρχήν να πούν ότι εγώ άδειασα τον κύριο Παπά. Ναι. Και ότι τον γιατί να αδειάσω τον κύριο Παπά? Ο κύριος Παπάς δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ούτε εγώ έχω κάτι να πω σε βάρος του κυρίου Παπά. Έτσι, ο κύριος Παπάς την πρωτοβουλία που ανέλαβε, και είναι μία ή δύο φορές, την ανέλαβε όπως αποδεικνύεται από τηλέφωνα του Νετανιάχου. Και αυτό το επιβεβαίωσε και η Ισραηλινή πρεσβεία. Να τα ακούσουν όσοι δεν θέλουν να το ακούσουν και να το θυμώνται. Ναι. Το επιβεβαίωσε η Ισραηλινή πρεσβεία λέγοντας ότι δεν σχολιάζει τα διπλωματικά κανάλια των δύο χωρών. Ναι. Υπάρχει πιο άμεση επιβεβαίωση. Εάν λοιπόν ο κύριος Παπάς παρενέβη στην ιστορία μετά από τηλεφώνημα του Νετανιάχου για λόγους εθνικούς, ο κύριος Σαμαράς να μας πει αυτός γιατί παρενέβη. Πότε παρενέβη? Και αυτός ο Νετανιάχου. Πότε παρενέβη? Ή προστάτευε τα συμφέροντα του Παπασταύρου και του Μιονή? Γιατί υπάρχει τεράστια διαφορά. Πότε παρενέβη, κύριε Παπαγγελόπουλο, ο κύριος Σαμαράς? Πότε παρενέβη? Όταν συναντηθήκατε. Έχει καλέσει δύο φορές. Τα έχω διαβάσει και σε ανακοίνωση του Φιλιππάκη και στις εφημερίδες και στη Δημοκρατία. Δύο φορές τον κάλεσε και του είπε: μη γράφεις για Παπασταύρου Μιονή, ξέρω ποιοι είναι. Φωνάξε τον κύριο Φιλιππάκη και σας τα πει. Ναι. Σε δύο μήνες θα τους διώξω. Αυτό γιατί το έκανε? Προχωρούμε τώρα. Ναι. Προσπαθούν λοιπόν να εσπείρουν ζυζάνια σε μέσα στο Παπά. Ο κύριος Σαμαράς ζήτησε κάτι για την Οβάρτης ή για τη Siemens? Για την Οβάρτης, όχι, δεν μου ζήτησε. Βέβαια. Για Παπασταύρου και τα λοιπά. Βεβαίως. Θυμάστε στην εκπομπή σας είχα οργιστεί, γιατί το παθαίνω αυτό δυστυχώς. Ναι. Ότι και είπατε να πει ο Σαμαράς τι ήθελε στα ραντεβού μας. Και μάλιστα ο κύριος Σαμαράς έκανε 45 μέρες το σκεφτότανε. Ναι. Αναγκάστηκε να το παραδεχθεί. Και ναι. Μετά δεν του το είχα ότι κάνει και χιούμορ. Είπε ότι εγώ πήγα μόνος μου, λέει, για να πω ότι θα προστατεύσω τον Παπασταύρου. Ναι. Όποιος μπορεί να το. Άρα, ένα λεπτό να το καταλάβει ο κόσμος. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ, γιατί αυτά είναι βαριά πράγματα και ο κόσμος δεν τα διαχειρίζεται εύκολα. Λέει, παιδιά, εδώ τι γίνεται, τι γινότανε. Ο κύριος Σαμαράς σας ζήτησε το ραντεβού για να σας ζητήσει χάρη για τον Παπασταύρου? Βεβαίως. Τι χάρη να σας ζητήσει? Σας είπα, κύριε Παυλόπουλε, έδωσε συνέντευξη στο Βήμα, μου φαίνεται. Ναι. Μετά 45 μέρες. Ναι. Και είπε, ναι, έγινε, ναι, αλλά ήρθε μόνος του ο Παπαγγελόπουλος. Ναι, τι χάρη. Ορίστε. Τι χάρη να σας ζητήσει για τον Παπασταύρου και τη Siemens? Να, όχι τη Siemens. Αλλά. Αφήστε τη Siemens, είναι αφορά το άλλη υπόθεση. Ναι. Γι' αυτό σας είπα, τι να πρωτοπούμε τώρα. Ναι. Για τον Παπασταύρου μου ζήτησε να τον βοηθήσω και τον Μιονή. Μάλιστα. Και το επιβεβαίωσε ο ίδιος μετά, του πήρε 45 μέρες. Σκεφτόταν τι να κάνει. Ναι. Αλλά αφήστε, είπαμε, έχουμε την προκαταρκτική. Εγώ θεσμικά, μάλιστα, με ψυχραιμία, με αξιοπρέπεια, θα αντέξω οποιαδήποτε επίθεση. Δεν πρόκειται να φτάσω στο επίπεδό τους. Θα απαντήσω θεσμικά σε όλα. Αλλά απλώς επιβεβαιώνομαι. Ο ίδιος ο κύριος Σαμάρας σας είπα και πρέπει. Παραδέχτηκε ότι πήγα στο σπίτι του, μόνο που λέει ότι πήγα από μόνος μου. Να προστατεύσω εγώ τον Παπασταύρου. Γιατί τον ξέρω. Συνεργάτης μου είναι, συνεταίρος μου είναι. Στην κρίση του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να πω μια κουβέντα ακόμα. Λοιπόν, ο κύριος Παπάς τηλεφώνησε, είπαμε, ανακατεύτηκε με τηλεφώνηση του Νετανιάχου. Ο κύριος Σαμάρας πρέπει να μας πει γιατί ανακατεύεται. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Όπως απεδείχθη, τον ξέχασαν το Ρασπούτιν. Γιατί δεν υπάρχει Ρασπούτιν. Τους λέω όμως ότι μολονότι είναι πιο εύηχο το όνομα Ρασπούτιν, εγώ θα επιδιώξω να γίνω Τσέγκις Χάν, η οργή του Θεού, για τους ψεύτες, τους συκοφάντες, τους επίορκους, τους διεφθαρμένους. Οργή του Θεού θα γίνω, με ανάγκασαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, καλημέρα σας. Επίσης, κύριε Παυλόπουλε, ναι. Επίσης θέλω να πω και το εξής, για να λίγο ελαφρύνω. Ρασπούτιν δεν μπορώ να είμαι και για ένα άλλο λόγο. Για ποιο? Γιατί ξέρετε, παρότι εγώ
δεν ανήκω στην αριστερά ούτε σε κανένα άλλο κόμμα. Απλώς αριστερές ιδέες έχω, όπως όλοι οι καλοί άνθρωποι. Δεν μπορούσα εγώ να είμαι Ρασπούτιν. Γιατί εκείνη την εποχή εγώ θα ήμουν με τους Μπολσεβίκους και όχι με το τσαρικό περιβάλλον. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαγγελόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ.